Εκρηκτική σήμερα η εκπομπή μας. Είχαμε μείνει σε μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει ο κύριος Συριώτης με τον κύριο Νόνα, κύριε Μπούκη, και εσείς στην παρέα μας σήμερα. Όλοι εδώ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εγώ, θα ήθελα παρακαλώ να δω τον κύριο Συριώτη, είναι ότι δυστυχώς μέσα στα πλαίσια αυτής της εκπομπής δεν μπορούμε να συζητήσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Θέλω να απαντήσει λίγο ο κύριος Νόνας. Δεν του δώσαμε το χρόνο που έπρεπε πριν από τις διαφημίσεις. Ναι. Είπα, δεν είμαι και έτοιμος, γιατί έχει περάσει πολλής χρόνος από την υπόθεση αυτή και όπως πολύ θα πρέπει να θυμάται ο κύριος Συνήγος, θυμάται ότι ήταν πράγματι μια προβληματική περίπτωση σε αυτή, με τον καταιγισμό του, με τα πολλά, πάρα πολλά τραύματα που έφερε και τις δυσκολίες που είχε. Δηλαδή, όταν έχουμε περιπτώσεις με μεγάλες δυσκολίες, και σε εμάς υπάρχει, η δυσκολία είναι από το περιστατικό. Κατά συνέπεια, η κρίση θα γίνει από εμάς. Τη δυσκολία δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε κι εμείς. Και εμείς υφιστάμε θα τη συνέπεια. Φαντάζομαι ότι οι ειδικότητες και των ΜΕΝ και του κυρίου Ιριώτη και όλων των ποινικολόγων θα σας φέρνει αντιμέτωπο σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει καλή έτσι περίπτωση που να συναντιώσετε. Και ο κύριος Νόνας έχει δίκιο και οφείλω στο σημείο αυτό να πω ότι είναι ένας διακεκριμένος ιατροδικαστής και πραγματικά με ενδιαφέρον αναζητά την αλήθεια. Ο κύριος Νόνας έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Έχουμε έναν αστυνομικό ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια και άδικα. Ένα νεαρό παιδί και όλοι με συντριβή αναφερόμαστε στο περιστατικό αυτό. Και από την άλλη είχε επισημάνει ο κύριος Νόνας τις πολλές παραλήψεις οι οποίες είχαν γίνει από πλευράς των προανακριτικών οργάνων. Δεν είχε γίνει έκθεση αυτοψίας, δεν είχε γίνει. Αυτό μίλησε για δυσκολία. Η δυσκολία είναι. Πράγματι, κύριε Νόνα, η δυσκολία ήταν τεράστια και αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχουμε έναν νεκρό αστυνομικό. Είχε γίνει ένας καταιγισμός πυροβολισμών. Συμμετείχαν πολλοί συναδελφοί του και αντιλαμβάνεστε ότι μερικά θέματα καίνε και δεν τολμάει κανείς να τα πιάσει. Εσείς κάνατε τη δουλειά σας απλώς και μόνο. Το παράπονο του κατηγορουμένου είναι γιατί δεν εξετάστηκε αυτός ο ισχυρισμός. Και μου είπατε, κυρία Παλαϊτσάκη. Ναι, κύριε Ριώτη, υπάρχει πιθανότητα να εξεταστεί, να γίνει κάποια επιπλέον δίκη, έχει κρυθεί η ιστορία. Κοιτάξτε, έχει κρυθεί και από το εφετείο. Βέβαια, έχει ακόμα την δυνατότητα ο κατηγορούμενος να ασκήσει ανέρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου για νομικά σφάλματα, βέβαια, της υποθέσεως, που δεν νομίζω ότι τα περιθώρια πλέον είναι πολλά. Πάντως, οφείλω και εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Νόνα την υπόθεση αυτή. Μπορείτε να να μιλήσετε, βεβαίως, ακούγεστε όλοι. Έχετε εμπειρία και σας εκτιμώ ιδιαίτερα, το ξέρετε. Ευχαριστώ. Ο ρόλος μας είναι ένα κομμάτι της όλης ιστορίας. Αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Δίνουμε στοιχεία όσο μπορούμε καλύτερα. Μόση εμπειρία και γνώση υπάρχει, από εκεί και πέρα είναι πόσα εισαγωγικά θα γίνει προϊόν εκμετάλλευσης. Καλής ή κακής. Δηλαδή, μπορεί μια έκθεση θαυμάσια γραμμένη, τεκμηριωμένη. Ναι. Πώς θα γίνει από εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το κατάλαβα και από τις επισημάνσεις του κυρίου Ιριώτη, αλλά και από την παρέμβαση του κυρίου Νόνα και τη δική σας. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και τον κύριο Ρούσο, γιατί τελειώνει και η εκπομπή μας, εάν για τους ανθρώπους που μπαίνουν στην φυλακή, που εισπράττουν την ποινή, που ομολογούν την ποινή τους, εάν κύριε Ρούσο ξεχωρίζατε εσείς και άλλοι συγκρατούμενοι σας, καλούς εντός εισαγωγικών και κακούς ιατροδικαστές. Δηλαδή, ναι, γινόταν αυτό. Το παράδειγμα το είδαμε πριν, να μην αναφερθούμε πάλι στον Ιαβέρη αυτόν. Γινόταν αυτό. Θυμάμαι εγώ, εκείνο που θυμάμαι συγκεκριμένα, είναι στον Πειραιά που είχαμε το δίδυμο Μπούκι, ξεχνάω το άλλο όνομα, θυμήστε μου. Βούρδα. Μπούκι Βούρδα. Αυτό το δίδυμο. Που λέγανε ο καλός, ο κακός, αλλά δεν θυμάμαι ποιος. Κανένας από τους δύο δεν ήταν κακός. Κανένας δεν ήταν. Ποιος θα μας βοηθήσει περισσότερο, ποιος θα μας. Διάφορα πράγματα. Υπάρχουν και στον κλάδο των ιατροδικαστών. Ναι, και εκεί που υπάρχουν προτιμήσεις. Υπάρχουν προτιμήσεις. Κύριε Ρούσο, επειδή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της, θα το θεωρούσα άδικο. Δεν σας αφαιρώ το λόγο. Απλώς επιτρέψτε μου, μου έστειλε μέσα από τη φυλακή ο Παναγιώτης Σοφρατζής ένα γράμμα. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να αναφέρω. Ο Παναγιώτης Σοφρατζής έχει ομολογήσει το έγκλημά του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε τεμαχίσει τη γυναίκα του. Δυστυχώς δεν είχα χρόνο να δώσω το λόγο τηλεφωνικώς έστω στον πατέρα του. Ο κύριος ο Παναγιώτης Σοφρατζής, λοιπόν, γράφοντάς μου μέσα από τη φυλακή, επισημαίνει κάτι, το απευθύνω στον κύριο Μπούκη, όταν ήταν, λέει, να πάει η ιστορία του στο εφετείο, ήταν μέσα στο νοσοκομείο με γαστροραγία. Τότε έπρεπε να πάει ο κύριος Μπούκης να τον δει
Και ο κύριος Μπούκης, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, είπε τότε, έχω τον κύριο Μπούκη δίπλα μου, ότι ο Παναγιώτης ο Φραντζής ήταν σε καλή κατάσταση. Αρνείται να εξεταστεί. Έχω ηθική υποχρέωση να καταθέσω το γράμμα του Παναγιώτη του Φραντζή, που στηρίζει πια, υπήρχε μια διχογνωμία και στον ίδιο, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, διότι είναι μια βεβαίως τεράστια υπόθεση. Ο ένας ιατροδικαστής είχε πει ότι η κοπέλα, νομίζω, είχε χτυπηθεί ακριβώς, κύριε Μπούκη. Και ο άλλος... Δεν είχα την υπόθεση εγώ, αλλά απλώς... Και εγώ, από ό,τι θυμάμαι από τα δημοσιεύματα, είναι μια ιστορία που ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε και θα ασχοληθούμε σε μια άλλη εκπομπή. Μπορώ να μιλήσω πάνω σε αυτό. Με τον Παναγιώτη είχαμε πολλές κουβέντες στη φυλακή, με τον Παναγιώτη το Φραντζή, για το θέμα του αυτό, και μου είχε πει ότι ήταν ατύχημα. Ότι δεν την, αυτό μου έλεγε. Και εγώ δεν ήμουν βεβαίως ούτε εισαγγελέας ούτε δικαστής για να μου πει ψέματα. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η τόσο σοβαρή διχογνωμία του μιανού ιατροδικαστή και του άλλου, που ο ένας λέει ότι ήταν ατύχημα και ο άλλος λέει ότι ήταν στραγγαλισμός, νομίζω ότι θα έπρεπε, όχι μόνο στην υπόθεση του Φραντζή, αλλά και σε όλες τις υποθέσεις που υπάρχει αυτή η σοβαρή διχογνωμία σε τόσο σοβαρά θέματα, να υπήρχε και μία τρίτη κρίση. Δεν ξέρω εάν αυτό που λέτε, κύριε Ρούσο, είναι δυνατόν. Αυτό γίνεται. Έχουμε πει το εξής εμείς εδώ. Mm-hmm. Η πράξη είναι ότι όπου μπορεί να είναι πάνω από ένας, mm-hmm. αυτό είναι πιο τεκμηριωμένο. Mm-hmm. Αλλά θέλω εδώ να παρέμβω σημαντικά, mm-hmm. να πούμε το εξής, ότι οι μεγαλύτερες υποθέσεις σε διεθνές επίπεδο έχουν πάντα σχεδόν διχογνωμίες. Η υπόθεση Kennedy, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Να καταλάβουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και φτάνει το πράγμα στη δυσκολία. Και που μιλάμε για φόνο τώρα, που ξέρετε τον Kennedy, που ήταν κινηματογραφημένος, με χιλιάδες κανάλια, με τόση ασφάλεια, mm-hmm. και όμως υπήρξαν διπλή και τριπλή εκδοχή του φόνου. Από εκεί να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι το πράγμα. Νομίζω ότι και ακόμα με αυτό που λέτε, υπογραμμίζεται τη δυσκολία του επαγγέλματος, μία δυσκολία όμως που έχει να κάνει με την τύχη ανθρώπων, με τη ζωή και το θάνατο. Σε αυτό το σημείο, επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος, ίσως όχι τόσο όσο η δουλειά σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους. Κύριε Ιριώτη, να σας δούμε για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί έτσι εγώ πρέπει. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Να είστε καλά που ήρθατε. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Ρούσο, τον κύριο Βενιώτη. Κύριε Βενιώτη, εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί καταθέσατε μια συγκλονιστική μαρτυρία. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να ευχηθούμε για σας. Εγώ θέλω να πάει να έρθει κάποια στιγμή να ομολογήσει ενώπιον ανθρώπων και Θεού για το έγκλημα αυτό το μεγάλο, το οποίο το αρνούνται να μου, γιατί είναι το παιδί καρδιακό. Βέβαια δεν μου έδωσε και ευκαιρία να πω για περί της καρδιάς, ας πούμε. Ήταν ένα πολύ σημαντικό. Κύριε Βενιώτη, ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχει μια τεράστια διχογνωμία στην υπόθεση τη δική σας. Και η δική σας υπόθεση είναι μάλλον αντικείμενο μιας ολόκληρης εκπομπής. Αλλά τουλάχιστον θίξαμε το σημαντικότερο ίσως κομμάτι της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τον Χρήστο τον Ρούσο. Και εγώ, και θα ήθελα να ευχηθώ στον πατέρα, τον κύριο Βενιώτη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά όλοι που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Πέτρο τον Καρσιώτη, που κατέθεσε αυτές τις μεγάλες ιστορίες. Κύριε Μπούκη, κύριε Νόνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στο έργο σας, που καταλάβαμε σήμερα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα. Και θέλει κουράγιο να είσαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ίσως να μπορέσουμε να το ξαναπούμε κάποια στιγμή. Νομίζω πως ναι, ήδη... Με τη διάσταση χωρίς τις παρεμβάσεις. Αυτή που θα θέλατε να δώσετε κι εσείς, ίσως. Να είστε καλά. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας και σε μια ζωντανή εκπομπή όλα είναι δυνατά να συμβούν. Καλό βράδυ και σε εσάς. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, όνειρα γλυκά σε όλους σας.